Γλυκέ μου Ανέστη, θα γυρίσω το χρόνο πίσω και θα πάω περίπου 40 χρόνια πίσω. Νομίζω δεν ζούσε κανένας από τους δυο μας. Ωραία, αυτό είναι σίγουρο. Πριν 40 χρόνια λοιπόν, υπήρχε μία πεποίθηση ότι πήγαινες στον Μπαρμπέρι ή στο Κουρέα για να μπορέσεις να μάθεις τα νέα όλες τις εβδομάδες και τα νέα της γειτονιάς κυρίως. Να το ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι. Ανέστη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε σε ένα πανέμορφο χώρο, τον οποίο τον έχεις δημιουργήσει εσύ με πάρα πολύ μεράκι. Ευχαριστώ. Και θέλω να μου πεις αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, τι, ερχόμαστε εδώ πέρα να μάθουμε τα νέα? Κοίταξε να δεις, ο κάθε ένας που έρχεται και κουρεύεται, συνήθως στον Κουρέα του λέει τα ψυχολογικά του, τα μέσα του, ανοίγεται. Μερικοί κάθονται και ακούνε κιόλας. Δεν έχει ηλικία. Δεν έχει ηλικία, όχι. Από μικρό μέχρι μεγάλο. Για να αισθάνεται λίγο πιο άνετα. Να γυρίσουμε όμως τον χρόνο. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε τη δική σου την ιστορία. Ναι. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Έτσι ξύπνησε ένα πρωί και λες, τι θα κάνω? Πώς ξεκίνησα? Όχι. Λοιπόν, από μικρός μου αρέσει η περιποίηση, η ομορφιά, με την καλή έννοια. Ανέστη, σε αγαπάνε πάρα πολύ γενικώς. Έχεις αγγίξει πολύ τους άντρες, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή που βρισκόμαστε, αλλά γενικά τους αρέσει το στυλ το δικό σου. Τι είναι αυτό που γίνεσαι τόσο οικείος στον άλλον? Θέλω να είμαι τόσο απλός και να δώσω στον άλλον το στυλ που του αρέσει και θέλει, αλλά πάνω απ' όλα να με βλέπεις και σαν φίλο του. Να μην με βλέπει πάω στο Κουρέα ή πάω στο Κούριο να κουρευτώ και να φύγω. Πρέπει να το δεις πολύ σοβαρά, γιατί ο άλλος έρχεται για να φτιάξει την ψυχολογία του, να μετράει, να βλέπεται στο καθρέφτη και να λέει με έφτιαξε ωραία. Να πει και δύο κουβέντες και να φύγει από το χώρο όμορφα. Τι ωραία χρόνια που ήταν εκείνα, ας πούμε. Και έτσι να δει ο άνθρωπος την απλότητα και να έρθει πάλι στο χώρο του. Πάντα τελικά το παλιό είναι το πιο ωραίο. Ναι. Ανέστη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μας. Ευχαριστώ εγώ. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω και τελικά ό,τι κάνουμε είναι στο παρόν.